είναι η βουβή εκπομπή. Είναι το βουβό. Ο βουβό. Του βουβού. Το θυμάσαι. Ποιο ήταν ο ποιο. Ποιο. Δεν ήταν στο ποιο Γιάννη που έλεγε μία τάκα. Το βουβό. Πομπομπό. Ποιο ήταν ο ποιο. Ένα παλιό ηθοποιό που μίλαγε έτσι, παιδί μου, και έκανε το βουβό. Ο Σταυρίδη. Είχε μία ατάκα μέσα σε μία παλιά ελληνική ταινία. Με μπλόκαρες τώρα. Ναι, γιατί δεν ήσουν, δεν μου ήταν στα μηνύματα και τις φωτογραφίες που ήθελα. Έφαγες block, delete, ξέρω. Λοιπόν, τι ωραίο που είναι αυτό. Σωστό. Αυτό είναι μαλλινάκι, είναι ζεστό πολύ. Ναι, διότι είναι τέτοιος ο καιρός που τέλος πάντων είναι μαλλινάκι, το θέλεις. Γιατί από κάτω είναι για να δροσίζεσαι. Αυτό είναι ότι ό,τι ζεσταίνεσαι πάνω το παίρνεις από κάτω. Αυτό με τη γυναίκα που όταν έχει κρύο. Αχ, βρε Αλέξη. Ο Σάκης, ο υδραυλικός ξανά. Α, που το θυμηθήκες αυτό. Αυτό με τη γυναίκα που έχει πολύ κρύο, ρε παιδί μου, και φοράνε το μάλινο με το λαιμό. Ποτέ δεν μπορέσα να τις μπλούζω με τους λαιμούς. Ξέρεις πώς λέγεται. Με ενοχλούν, με το λαιμό, ναι, με το ζιβάγκο. Και είναι κοντό. Και έξω όλη μέση και από κάτω φουστάκι. Και λέει, έχει κρύο σήμερα, θα βάλω κάτι μάλινο. Απλά έχει ένα... δηλαδή αυτό... Ή το πιο θεϊκό, τα μάλινα αυτού του τύπου που είναι και ξεμανίκωτα ωστόσο. Δηλαδή, ειλικρινά, βάλε ή μάλινο ή μη βάλεις καθόλου. Μία μοναδική εκπομπή ξεκινάει και σήμερα και θα πετάξεις όλη την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό. Είμαστε με πάρα πολύ ωραία θέματα και πάρα πολύ ωραίες συνεργάτιδες. Και μελαχρινό και ξανθό σου έχω σήμερα. Και η μη ξανθό μελαχρινό καστάνο μπριζό. Πώς το λένε, καστάνο. Όχι. Όχι. Καστάνο. Πώς λέγεται. Όχι, το σοκολατό. Ναι, καστανό σοκολατό. Πίτα. Να φτιάξω. Α, ρε, Βάκη, με έχεις αφήσει χωρίς γλυκό. Θα φτιάξω, μωρό μου, φτιάξω. Δηλαδή, Μάρτον. Θα φτιάξω. Και έχουμε και πάρα πολύ ωραίο βίντεο και γενικότερα έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα. Σήμερα ξεκινάμε να σας μάθουμε αυτά που πιθανόν δεν ξέρατε. Έτσι. Και ποια είναι αυτή που σας μαθαίνει αυτό που δεν ήξερες. Ποια είναι στην εκπομπή αυτή με τη στήλη «Το ξέρες αυτό». Το ξέρεις αυτό. Η Άρια Δαμουλάκη. Κι άλλη. Εδώ πέρα κοντά μας. Γεια σου βρε Άρια. Μα τι ωραία που είσαι βρε Άρια. Τι, δηλαδή, μα τι. Δηλαδή σε αυτά λέμε Άρια. Α, δηλαδή το α, α, ε, ε, ο, ο. Άρια δεν λέγαμε ότι αυτή είναι Άρια. Λάρια ντε λα Φελιτσιτά. Όχι, ολολίωπο! Ο αέρας της ευτυχίας. Φελιτσιτά. Και να 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 και να 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 Φελίτσιτά. Φελίτσιτά. Ωραίο κομμάτι ήταν αυτό, ε. Είδες πόσες φορές έλεγε το Φελίτσιτά, αλλά δεν σου ηχούσε βαρετό. Όχι, καθόλου. Ενώ στα ελληνικά τραγούδια, αν λες, ας πούμε, συνέχεια τη λέξη... Το είχαν βγάλει, νομίζω, στα ελληνικά και αυτό έχει γίνει. Ναι, Φελίτσιτά. Πολύ παλιά πρόβλημα. Σ' αγαπώ και σε θέλω, έλα μου, έλα ξανά. Κάπως έτσι, ναι. Και νομίζω είχε πάει και στο... Και στην Eurovision. Στην Eurovision. Δεν είχε πάει στην Eurovision. Το είχαν βγάλει... Ποιοι το είχαν βγάλει. Ήμουν νιό και όχι γέρασα. Ναι. Και κάτι παραπάνω. Θα το θυμηθούμε. Ναι, τι έχεις... το Άρια, συγγνώμη και να το πω. Άρια δεν λέμε ότι αυτή είναι σαν Άρια, σαν όμορφη, σαν ένα θεά. Δεν το λέμε Άρια. Το Άρια είναι αυτό που βγάζουμε στο τραγούδι. Που λέμε αυτός έχει πολύ καλές Άριες. Αυτό το, η κατάληξη. Το Άρια είναι μουσικός όρος. Ναι. Αλλά το Άρια δεν λέμε είναι σαν Άρια. Μπορείς να πεις το Πτασία. Ναι, αυτό κάπως έτσι. Άλλο το Πτασία να πω. Δεν το λέμε... Και το Πτασία δεν είχε ένα τραγούδι. Ναι. Είσαι μια Πτασία. Όχι, 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 όχι. Όχι, αυτό είναι είσαι μια συνήθεια. Το Πτασία είναι το... Ήσουν σαν οπτα... Ένα παλιό του παλιό τουρνά. Παλιό πάλι, του τουρνά. Όχι του τουρνά. Ναι, μπράβο, είδες. Όλα τα παλιά μας φτιάχνουν. Τι έχεις ετοιμάσει για σήμερα. Τι καλό μας έχεις τέλος πάντων μετά από όλα αυτά. Σήμερα, Αλέξανδρε και Εύη μου, μάλιστα, σας έχω ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο θέμα. Και είναι η τσίχλα. Ωπαπα! 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 Ναι. Μας λένε πολύ, καλύτερα λέει να μασάς παρά να μιλάς. Και άλλοι λένε, καλύτερα να μιλάς παρά να μασάς. Και άλλοι λένε, καλύτερα να μην μιλάς και να μην μασάς. Ναι, γιατί και αυτό είναι πολιτικό για αυτό. Ναι. Εδώ που τα λέμε. Άμα είναι είχαμε μία στο σχολείο, Γιάννη, καλή σου όρεξη. Καλή σου όρεξη. Είναι η ώρα που τα παιδιά μας κάνουν breakfast, τους φέρνουμε παιδιά φοβερά. Εννοείται. Λοιπόν, θέλω να σου πω το εξής. Είχαμε μία στο σχολείο, η οποία μασούσε
δεν το καταλάβαινε η κοπέλα, αλλά μα σούσε επιδεικτικά. Δηλαδή, σου μιλάει και λέει. Δηλαδή, ειλικρινά, τη λέγαμε. Υπερβολικά. Ναι, υπερβολικά. Επίση, όταν μάσαγε τσίχλα, παιδιά, δηλαδή έβλεπε την τσίχλα από τον κάτω στον ουρανίσκο και πάνω να πηγαίνει τσίχλα. Έτσι, το έβλεπε μέσα. Έλα, δηλαδή, πώ μπορούν, αλλά δεν το καταλαβαίνουν, δεν το κάνουν επίτηδε. Α πούμε, τι προάλλε είδαμε στο μετρό, παιδιά, μια πολύ ωραία κοπέλα και ήταν και καθόλου απεριποιημένη. Ήταν πολύ εντάξει, έλεγαν. Και μάσα για την τσίχλα, βρε παιδιά, τα φεύγει το σαγόνι δεξιά-αριστερά και να τα ακούσει. Αυτό είναι πάρα πολύ ενοχλητικό. Πρόσεξε. Και εγώ μάσα από την τσίχλα και όταν έχω νεύρα και προσπαθώ να κάνω αντιστρε στον εαυτό μου, ενώ έχω κλειστό το στόμα, κάνω να ανοίγω με την τσίχλα. Ναι. Κάνω σκάω φουσκάκια. Εγώ αν το ξέρω. Σκάω φουσκάκια μέσα στο στόμα μου, με κλειστό όμω, άμα δεν είναι ότι μασουλάω. Λέω ψέματα. Ναι. Μου είναι αντιστρε αυτό. Mm-hmm. Εσένα η τσίχλα σου τελικά τι θα μα πει. Λοιπόν, εμεί θα μιλήσουμε. Και θα μασίσουμε αργότερα. Λοιπόν, ο μέσος άνθρωπος, βάσει στατιστικές, μασάει 300 τσίχλες το χρόνο. Μόνο. Έχετε ιδέα από πώς κατασκευάζεται η τσίχλα? Έχετε καθόλου ιδέα? Όχι, δεν έχω ιδέα. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, για να τα πούμε μέσα από το θέμα μας. Λοιπόν, η τσίχλα μας παρασκευάζεται, βασικά το βασικό της υλικό είναι το φυσικό λάτεξ. Mm-hmm. Σας πληροφορώ. Σωστά. Ναι, είναι το φυσικό λάτεξ από το οποίο φτιάχνουν και τα προφυλακτικά και τις βίστρες και άλλα διάφορα προϊόντα. Τι λες? Αλήθεια. Δηλαδή στην ουσία μασάμε ένα προφυλακτικό. Γιατί όταν με το πάρεις και φούσκες κάνει προφυλακτικό. Και το γεμίζεις και νερό και κάνεις και παίζεις και νερό πόλεμο. Γιατί όχι. Αλλά εμείς παίζαμε στο σχολείο. Χρησιμοποιούμε το ίδιο υλικό. Μάλιστα. Και τα προφυλακτικά και οι τσίχλες και οι σβίστρες και άλλα πράγματα βέβαια. Ναι. Και άλλα πράγματα. Λοιπόν, το φυσικό λάτεξ το βρίσκουν από το καουτσουκόδεντρο. Όχι, καουτσουκόδεντρο. Καουτσουκόδεντρο. Κατσικόδεντρο. Καουτσουκόδεντρο. Καουτσουκόδεντρο. Το είπαμε σωστά. Ωραία. Λοιπόν, η μέθοδος είναι πάρα πολύ απλή να το κάνει. Εμείς θα πούμε τη βασική μέθοδος, γιατί γίνονται και παραλλαγές από κάποιους. Mm-hmm. Λοιπόν, τι κάνουν? Πάνε στο δέντρο, χαράζουν, κάνουν κάτι χαραμάδες, σαν χιαστεί ένα χι, τρέχει το υλικό, το λάτεξ, mm-hmm. σε ένα κουβά, παίρνουν τον κουβά, τον βάζουν σε φόρμες, το αφήνουν μία-δύο μέρες να στεγνώσει. Έτσι ώστε να γίνει, το βορβαδίζοντας το βέβαια με ζεστό αέρα. Μετά το παίρνουν τη μάζα και τη βάζουν σε καζάνια, που εκεί προσθέτουν γλυκαντικές ουσίες, χρώματα, αρώματα και τα σχετικά. Ναι, τα σχετικά. Από εκεί και πέρα το παίρνουν από εκεί πέρα τη μάζα από τα καζάνια, τη βάζουν σε κάποιο μηχάνημα το οποίο μπορεί να είναι πλάστες ουσιαστικά και το περνάνε εκεί πέρα μέχρι να γίνει τη λεπτή στρώση και για να το κάνουν όπως θέλουν, να το χρησιμοποιήσουν. Σωστά. Μετά από εκεί πέρα μπορεί να προσθέσουν και τη ζαχαρούλα από πάνω πάλι, την άχνη. Και να βγει η τσίχλα μας, η οποία κόβεται στα κομμάτια που έχουμε. Ανάλογα τι είναι το σχέδιο. Ανάλογα το σχέδιο, ναι, τσίχλα. Ναι, παρασκευάζεται και βγαίνει στο εμπόριο και από εκεί πέρα έχουμε τη λεγόμενη τσίχλα μας. Τι λοιπόν, λες, ρε παιδί μου. Ναι, η οποία μας προσφέρει και θετικά πράγματα. Ναι, βεβαίως. Και αρνητικά, να το πούμε. Ναι, αλλά κάτσε όμως, η κάθε τσίχλα έχει και διαφορετική γεύση. Μέσα βάζουμε τις γλυκαντικές ουσίες, βάζουμε τις γεύσεις. Τα χρώματα, τα αρώματα, ναι. Ωραία. Ναι, αυτό τι σχέση έχει με όλο αυτό? Που είπαμε πως την παρασκευάζουμε. Το ότι... είπαμε και αυτό πριν, αλλά εσύ δεν ήσουν εδώ, μάλλον έχεις πάει μια βόλτα και ήρθες έπειτα. Το είπατε έτσι ακριβώς όπως το είπα εγώ. Δηλαδή είπατε βάζουμε τις δύο. Έτσι ακριβώς το είπαμε, Άρια. Δεν το είπαμε έτσι. Η πραγματικότητα είναι ότι αναφέραμε ότι. Δεν πειράζει, μην απαντάς. Είναι τυποτενιά την αυτή. Μην τη δίνει καμία σημασία. Αγνόησε την αυτή. Anyway, είπαμε ότι στα καζάνια βάζουν εκεί πέρα και τις γλυκαντικές και όλα τα περιάφτα για να έχουμε την λεγόμενη τσίχλα μας και να είναι πολύ ωραία στο στόμα μας. Από εκεί και πέρα. Απλά εντάξει, όχι, τώρα ξαναγυρνάμε. Για πες. Από εκεί και πέρα θα μιλήσουμε για τα θετικά και τα αρνητικά πράγματα τα οποία δίνει στον άνθρωπο η τσίχλα. Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε αρχικά από τα αρνητικά. Από τα αρνητικά. Λοιπόν, τα αρνητικά είναι ότι μπορούν να παρουσιαστούν αν μασάτε υπερβολικά και συνέχεια, μπορούν να έχουμε στομαχικές διαταραχές, δηλαδή πόνο στο μάχη μας. Και αυτό για ποιο λόγο σημαίνει, γνωρίζεις? Για δύο σημαντικούς λόγους σημαίνει. Για πείτε μας. Αφού εσύ ξέρεις, αφού ναι. Εγώ νομίζω, εσύ ξέρεις. Εσύ ξέρεις. Εγώ πιστεύω, όχι πιστεύω, δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω, πιστεύω. Πρώτον, γιατί έχει μία ουσία μέσα η τσίχλα που απαγορεύεται να βάζεις πάρα πολλές
την ξυλιτώνει. Λοιπόν, κάπως έτσι. Η τσίχλα μας, δεν ξέρω για αυτό που είπες, για ποια ουσία είναι. Σίγουρα είναι κάποια ουσία, όπως και για το πονοκέφαλο που μας παρουσιάζει η τσίχλα και τις ζαλάδες. Έχουμε την ασπαρτάμη. Όπως, τι εννοείς έχουμε την ασπαρτάμη, έχει ασπαρτάμη η τσίχλα. Από τις τσίχλες. Η τσίχλα, ναι. Γιατί? Αυτό είναι. Οι πληροφορίες αυτό λένε. Ότι, ότι όλες οι τσίχλες έχουν ασπαρτάμι. Θα πρέπει να αναγράφεται αυτό, γιατί είναι απαγορευμένο στην ουσία προϊόν η ασπαρτάμι. Είναι και όμως σου λέει ουσία. Η τσίχλα, συγγνώμη κιόλας, από τις πληροφορίες τις διαδικτυακές, η τσίχλα περιέχει ασπαρτάμι, η οποία σε μεγάλες ποσότητες έχει αυτά τα συμπτώματα, πονοκέφαλο και ζαλάδες. Μια χαρά. Μάλιστα. Όπως... Έχουμε, λέει, ένα τεχνικό γλυκαντικό, το οποίο, λέει, είναι η σορβιτόλη, η οποία... Άλλο κακό γι' αυτό. Ναι, με την τσίχλα. Και πάλι, αν μας έσαι πάρα πολύ... Ποιο στομαχικές διαταραχές προκαλεί. Όχι. Αυτό το συγκεκριμένο προκαλεί αέρια και τουμπανισμό. Τυμπανισμό. Ναι. Να σου πω κάτι. Δεν μπορώ, άμα δεν το πω. Καταρχήν, να σας πω κάτι. Ότι ένα αρνητικό που εγώ πιστεύω, άσχετα τώρα από έρευνες και τα λοιπά, όσο περισσότερο. Λένε καταρχήν ότι η τσίχλα ένα καλό που έχει είναι ότι όσο μασάς τσίχλα, κάνεις καταρχήν πολύ καλή γυμναστική στα σαούλα σου. Θα σας πω, αλλά έχει και ένα. Α, σας αναδείξει, αλλά έχει και ένα. Χάνετε 68 θερμίδες. Έχει όμως και ένα αρνητικό η τσίχλα σε αυτή την. Ότι όσο μασάς με αυτή την κίνηση από το στομάχι. Νομίζει ο εγκέφαλος δεν είναι εντολή ότι τρώσει ενώ δεν τρώσει. Καπαθαίνεις αυτόν τον τυμπανισμό που είπε η Άρια, είναι από το στομάχι και από τις εκρήξεις που κάνει. Και γι' αυτό και σε πιάνουν από τα πολύ τα. Είναι πουφ, πουφ, πουφ. Είναι σαν το τρένο. Γιατί κανονικά ο εγκέφαλος λέει από τη διαδικασία της κίνησης του στόματος πιστεύει ότι τρώσει πέρα από το ότι γεμίζει το στομάχι, έτσι. Σας πληροφορώ ότι η τσίχλα τονώνει το μυαλό βάσει από οι ιαπωνικές έρευνες που έχουν γίνει. Περίεργο αυτό που λες. Κι όμως τονώνει το πολύ μυαλό. Περίεργο, δεν πρέπει να πω και τα τονώνει, μισό λεπτό. Συγγνώμη, να πω λίγο κάποια πράγματα που δεν αναφέραμε πριν και επειδή περάσαμε γρήγορα. Όχι, ναι. Μας λέει ότι βελτιώνει τη μνήμη, τονώνει το μυαλό, τη σκέψη και μας κάνει να είμαστε σε εγρήγορση. Σίγουρα μας δίνει την αίσθηση ότι δεν θέλουμε να φάμε λίπος όταν μασάμε και δεν θέλουμε και κάτι σε ζάχαρη γιατί έχει ήδη από μόνη της η επειδή τσίχλα. Επειδή ξεχνιόμαστε, παιδί μου, με την τσίχλα, αυτό είναι. Ναι, επειδή ξεχνιόμαστε. Αυτό μας βοηθάει και να δυνατίζουμε. Δηλαδή, ένα άλλο καλό που κάνει. Ο άνθρωπος την ημέρα μπορεί να χάσει και με 50 θερμίδες, σας λέω ένα μέσο όρο. Οι 50 θερμίδες, αν τις βάλετε κάτω κάθε μέρα από την τσίχλα, δεν λέω για υπερβολικό μάσημα, έτσι, να κάθεσαι από το πρωί ως το βράδυ να μασάς τσίχλες, για ένα νορμάλ μάσημα, σε ένα χρόνο χάνετε 2,5 κιλά, σας πληροφορώ. Από το μάσημα της τσίχλας. Μόνο. Βούμε τα μούτρα στο μάσημα. Δηλαδή, και αν αυτό το προσθέσεις και με σίδερο, δηλαδή είσαι καταπληκτικό. Άλλα πόσα. Και να το προσθέσεις και με αυτό το μάσημα και την μπούκλα. Ναι. Δηλαδή, αν κάνεις αυτό όλο και αν το κάνεις και Γιάννη μου έτσι, μπορείς να το αυτό. Και αυτό μπορεί να βοηθάει να χάνεις. Βοηθάει. Ναι. Και άμα το χρησιμοποιείς πολύ και όλα σε αδυνατίζει. Και εκεί έχεις πρόβλημα, μετά πέφτει. Αλλά... Βέβαια, ένα άλλο κακό που κάνει, χαλάει τα δόντια σε αφού σε τσίχλα, έτσι. Ενώ λένε ότι... Μπορεί να πάθεις εξάρθρωση γνάθου από το πολυμάσημα. Να σας πω τι γίνεται με τη γνάθο, με τους μασιτήρες της γνάθους μας. Ναι, τους μυς, μασιτήρες μυς. Στην συνάθρωση, σωστά. Ναι, για βέβαια. Δεν πειράζει, έχω εδώ και τα βρίσκουμε εμείς. Ναι, εννοείται καλέ. Λοιπόν, τι γίνεται, επειδή όταν μασάμε την τσίχλα μας, δουλεύουν εδώ οι μυς μας, φουσκώνει αυτό το μέρος με αποτέλεσμα να αλλάζει το πρόσωπό μας και να φαίνεται πιο τετραγωνισμένο. Αυτό είναι για καλό, όσους το δεν το ξέρω. Κοίταξε. Ανάλογα τι υποδομήσεις, όπως θέλεις να είσαι. Αν θέλεις να δείξεις γωνία σε κάμερα, είναι πολύ ωραίο, εντάξει. Δεν έχει άδικο. Ναι. Άρα, πριν μπεις για την εκπομπή, καλό είναι μία ώρα, μία μισή στο αυτοκίνητο μου να βράχει. Ένα σηματάκι. Και βέβαια, παιδιά, εγώ να σας πω, δεν είμαι καταρχήν, έχω να μασίσω τσίχλα τουλάχιστον νομίζω 10 χρόνια με 12. Ναι. Απαλιά όμως παίρναμε μία γνωστή μάρκα από τσίχλες για να κάνουμε τις μεγάλες φούσκες. Κακό. Από τότε την έχω συγχαθεί. Εντάξει, αυτή παρακτάνε και μας βοηθάει όμως την αναπνοή μας, δηλαδή αν πιούμε ένα κρασάκι
κάτι, δηλαδή αν πάμε ή με το τις και τσιγάρο, και με μας το... βοηθάει. Ναι, και με την τροφή πολλές φορές, δηλαδή... Όσο λένε παίρνει από τα... Παίρνει τα απολύματα, τα κατάλοιπα από την τροφή και τα υπολείμματα και δίνει και μια πολύ ωραία φρεσκάδα, βέβαια. Η τσίκλα είναι να κάνει λίγο το γύρο της και να την πετάξει. Ναι. Επίσης, αυτό που δεν μπορώ να βλέπω, μη το δω ειδικά σε γυναίκα... Ούτε κι εγώ. Και σε άντρα, αλλά και σε γυναίκα, βγάζουν την τσίκλα, την βάζουν εδώ ή στο πιατάκι, τρώνε και την ξαναπέ. Δηλαδή, και το μάσημα με ανοιχτό το στόμα. Αυτό που έκανε αυτό, ρε, το έχουμε πει. Ειλικρινά, ναι. Αυτό που φυλάτε την τσίχλα για μετά με εκνευρίζει. Μου έρχεται να την κολλήσω και είναι στη μύτη. Τουλάχιστον στη μύτη. Μη σου πω στο κούτελι. Ναι, για να μην σου πω. Επίσης, κάνει ακόμα ένα πολύ σημαντικό καλό. Στο αεροπλάνο. Μπράβο, ξεβουλώνει τα αυτιά. Μπράβο, κοριτσάκι μου. Αυτό ακριβώς. Είδες. Στο αεροπλάνο, να ξέρεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν είμαστε και κρυωμένοι να μασάμε τσίχλα για να μην πάθουμε οτίτιδες. Και τα μικρά παιδιά είναι πολύ σημαντικό να μασάνε τσίχλες, χωρίς βέβαια ζάχαρη παιδικές, για να μην παθαίνουν οτίτιδες. Πολύ σημαντικό. Ναι. Α, ναι. Βέβαια, εγώ στο αεροπλάνο για να ξεμπουλώσω τα αυτιά μου όταν κάνουμε την απογείωση στην προσγείωση. Κάνουμε. Φυσικά. Όχι, δεν με βοηθάει. Έτσι, με βοηθάει πιο πολύ. Εγώ, παιδιά, δεν γνώριζα το κόλπο με την τσίχλα ότι και καλά ξεβουλώνει στο αεροπλάνο. Και είχα κάνει πολλά ταξίδια. Αθήνα-Κρήτη. Και εγώ είχα θέμα με τα αυτιά μου. Και δεν ήξερα πώς να το πολεμήσω. Και τυχαίνει και ήταν μία κοπέλα και μου λέει: μα σε τσίχλα. Και τη λέω: τι λες καλά, τσίχλα. Μου λέει: ναι, μου λέει, θα σου ξεβουλώσουν. Και έτσι έμαθα και εγώ αυτό το τρίκ. Συν ότι είναι και η πληροφορία μα μέσα από το διαδίκτυο. Σωστά, όχι, ισχύει. Καλό, ξέρω, δεν ξέρω αν ξέρεις αν έχεις άλλωση. Για πες μου. Ένα πολύ σημαντικό καλό να ξέρεις. Βέβαια, μπορείς να κολλήσεις αφήσεις τον τοίχο. Εγώ μια φορά σε ένα ξενοδοχείο. Μια φορά σε ένα ξενοδοχείο, παιδιά, πώς τα είχα καταφέρει. Δεν είχε κουρτίνες και δεν είχε και παντζούρια. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Πήγαμε, αγοράσαμε περιοδικά με τις αφήσεις τότε τις μεγάλες, τις διπλές, τριπλές, αμέσως Πρεκατερίνα και τέτοια. Και πολλές τσίχλες μασάγαμε και κολλάγαμε τις αφήσεις στα παράθυρα. Και έτσι πέσαμε για ύπνο. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Βέβαια, να πούμε και κάτι άλλο. Καλό είναι να μην πετάτε τσίχλες σε πάρκα. Σε θάλασσα. Πουθενά κάτω, γιατί μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε εμείς οι ίδιοι, αλλά υπάρχουν και ζωάκια τα οποία μπορεί κατά λάθος είτε να μπλεχτούν. Και μπαίνει ανάμεσα στα ποδάκια, δηλαδή, και δεν το βλέπεις. Τα μικρά τα πουλάκια έχει τύχει, άμα δείτε και βιντεάκια ακόμη εγώ διαδικτυακά. Και να τα φάνε, ή να τα φάνε ή να πνιγούν. Είναι αμαρτία τώρα. Οπότε, σαν ανθρώπινα όντα, καλό είναι να το πετάξουμε στο τασάκι, στη σακουλίτσα μας. Στον κάδο απορριμμάτων. Και να μπράβο σου, Βρεάρια. Δηλαδή, ειλικρινά, πολλά μπράβο σου. Βέβαια, μπράβο σου και πάλι μπράβο σου. Όχι, όχι, μπράβο. Βέβαια, μπράβο, η τσίχλα θέλει και στυλ. Σε ευχαριστώ. Ναι. Βέβαια, η τσίχλα θέλει και στυλ όταν την μασάζ, εδώ που τα λέμε για να τη μασίσει. Να σε κάνω. Είναι... Ναι, ναι, για μας κάνεις μια τσίχλα. Έμα δεν κάνει κάμερα, zoom. Θέλει zoom, βρε κορίτσι μου, για να τα κάνει. Κάτω, τι ωραία που το κάνει. Όχι, δεν είναι έτσι. Όχι, όχι, αυτό δεν κάνει να το κάνουν. Μη δούμε καμία να κάνει με όμορφο τρόπο. Να ξανακάνουμε ένα zoom. Ναι, ένα zoom παρακαλώ. Να κάνουμε ένα zoom. Ένα zoom στην παρουσιάστρια. Η ευχαρίστηση της τσίχλας. Στον κάδο απορριμμάτων. Α, και αυτό είναι ευχαρίστηση. Εντάξει, το zoom μπορούν να ανοίξουν. Ναι. Εντάξει, ανοίξτε τώρα. Μπράβο, πάρα πολύ σου είναι δηλαδή κατατοπιστικότατη. Και στο zoom. Και στο zoom και στον κάδο και στην ευχαρίστηση. Σε όλα, ήταν κατατοπιστικότατη. Ήταν εξαιρετική την απορία, δηλαδή, δεν έχω λόγια. Και έτσι μπορείς και να ξεγελάσεις και άμα ποτέ, ας πούμε, κάποιος σε ακούς, θα πεις μόνο μου τσίχλα μάσαγα. Κατάλαβες. Για ευχαρίστηση μιλά. Ναι, παιδί μου. Πες ότι κρυφακούει κάποιος, σε ακούει ας πούμε να κάνεις... Θα πεις μαμάσαγα τσίχλα. Μα δεν έχετε δει, θα πω την Άρια. Δεν έχετε δει την Άρια πως ευχαριστιέται. Πώς είπε με τσίχλα. Ευχαριστιέμαι έπειτα που το είδα, τι όπως κάνει η Άρια. Ναι, και άμα ποτέ στη σπάσει κανένας μετά από το κρεβάτι, δηλαδή εννοώ ότι ρε παιδί μου σου πει είδες εγώ πως έκανα που τρελάθηκες, θα του λέγες κάνεις λάθος. Η τσίχλα. Έχετε δει που έχουν φουσκώσει τσίχλα έτσι και έχουν κάνει κάτι τεράστιο. Σαν μπαλόνι από το... Σταγκίνες. Α, είναι σταγκίνες, ναι. Το... Σταγκίνες, τα έχετε δει αυτά και το πόσιο... που έχουν φουσκώσει. Ποιος μάθε τσίχλα την πιο πολλή ώρα και μεγαλύτερες φούσκες που έχουν γίνει. Παιδιά, δεν την μπορώ την τσίχλα. Ειλικρινά, γιατί τη μασάτε. Δεν την μπορώ, ρε παιδιά, δεν την μπορώ. Γιατί, εγώ δεν μπορώ χωρίς τσίχλα.
Εμένα με βοηθάει. Είναι παιδιά πραγματικά αντιστρες. Η Εύη βέβαια κάνει τον εσωτερικό θόρυβο. Να το πούμε και αυτό, να το πούμε και αυτό, γιατί δεν το είπαμε. Η Εύη μασάει, απορώ πολλές φορές, συγγνώμη. Έχει δίκιο η Εύη. Συγγνώμη, θα σε διακόψω, γιατί έχει απόλυτο δίκιο. Η Τσίχλα, μέσα σε όλα αυτά τα θετικά της, καταπραίνει το στρες. Δηλαδή αυτό που είπε η Εύη τώρα. Είναι αγχολητικό. Πραγματι... Ναι, είναι αγχολητικό. Βέβαια, βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Η Εύη την τη σκάει την Τσίχλα. Δηλαδή, η Εύη δεν δείτε πότε να κάνει αυτό. Ή έστω. Είναι έτσι το στόμα της. Και ακούς μόνο από μέσα. Τακτικ, σαν στρακαστρούκες. Πώς το κάνει και η Τσίχλα κάνει όλη την επαφή μέχρι να σκάσει κιόλας με κλειστό στόμα. Είναι λίγο μαγικό, δεν ξέρω πώς σημαίνει, αλλά το κάνω. Μ' αρέσει. Ναι. Κάνει αυτό το πράγμα. Πώς το κάνει αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Μπράβο, Άρια Δαμουλάκη, απόψε με την Τσίχλα. Ήταν εξαιρετικό. Μπράβο σου, μπράβο. Αυτή ήταν και η Άρια Δαμουλάκη από τη στήλη, το ξέρεις γι' αυτό, και μάθατε έτσι γενικότερα για την Τσίχλα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με μοναδική Μπάρμπαρα Κίρκη, που έχει να μας πει πάρα πολύ ωραίες προτάσεις και πράγματα όσον αφορά τους φίλους μας, τους μικρούς στα ζώα. Τέλεια. Τι δείχνει η στάση του σώματος, τι δείχνουν οι αντιδράσεις τους, όταν σηκώνει το ποδαράκι του, τι θέλει να πει, όταν χαμηλώνει τη μουσούδα, τι θέλει να μας δείξει. Μείνετε κοντά μας και θα κλείσουμε με πολύ ωραίο θέμα για αυτή την εκπομπή. Έχουμε πάρα πολύ υλικό, μην λείψει κανείς. Ελαστικά μοτό Περιστεράς. Σε εμάς θα βρείτε όλη την γάμα ελαστικών μοτοσυκλέτας. Κορυφαίων εταιριών στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με δωρεάν και ασφαλή τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση. Έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Μοτό εξυπηρέτησης πελατών. Και πάντα με την κορυφαία τεχνογνωσία του πρωταθλητή αγώνων ταχύτητας Νίκου Περιστερά. Πολυετή επίσημο αντιπροσώπου αγωνιστικού τμήματος Ελλάδος. Μιχαλακοπούλου, 125 Αθήνα. Κωνσταντινούπολεο 44 Περιστέρι. Μη μου πεις και πάλι κοντά σε εμείς, έτσι εδώ συνεχίζουμε μοναδικά και ιδιαίτερα και πολύ διαφορετικά και πολύ εκλεπτισμένα και πολύ excellent και πολύ special, αλλά και πολύ idiomatic και πολύ του πολύ, γιατί ό,τι έχουμε το έχουμε σε πολύ, γιατί μας αρέσει, γιατί το πολύ, για να σου πω και το γιατί μας αρέσει, γιατί το πολύ είναι πραγματικά πολύ, το πολύ δεν έχει καμία σχέση με το λίγο ποτέ δεν μπορείς να γίνει το πολύ, δεν μπορείς να συγκρίνεις το πολύ με το λίγο, ούτε το λίγο πολύ, το πολύ πολύ με το λίγο πολύ πάλι είναι πιο πολύ από το λίγο. Ένα μη μου μιλήσε, ένα με πίτρωε. Έτσι το κάνει ο Τάκης, ο Ζαχαράτος. Και το κάνω κι εγώ. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ ωραίο θέμα και για σήμερα. Δηλαδή από τη στήλη μας με τους αγαπημένους φίλους, τα μικρά μας pet, τα ζωάκια μας, μικρά και μεγάλα, τα τετράποδα. Μπάρμπαρα Κίρκη εδώ κοντά μας. Black, this is black magic, black woman. Πώς το λέω, woman. Gonna black the magic woman. Εγώ με τα ηχητικά εφέ, αφού παιδί μου έχω. Δεύτερη φωνή. Είμαι η δεύτερη φωνή. Μπάρμπαρα Κίρκη, λοιπόν, εδώ κοντά μας και έχει να πει πάρα πολύ ωραία πράγματα για... Τη γλώσσα του σώματος των σκυλιών. Μάλιστα. Δηλαδή το πώς θα καταλάβουμε αντίδραση του σκύλου μας, μάλλον πώς θα ερμηνεύσουμε την αντίδραση του σκύλου μας, τι θέλει να μας πει. Ναι. Γιατί πολλές φορές, ξέρεις, εμείς λέμε, κάτσε, τι έκανες εκεί και αυτό σκύβει έτσι. Εμείς λέμε, αυτό πάει, είναι φόβο. Μας κοιτάει μέσα στα μάτια. Κοιτάει. Αλλά πολλές φορές όμως αυτό, αν δεν του το έχεις πει πριν, του λες, γιατί φοβάσαι, ενώ μπορεί κάτι άλλο να θέλει να σου πει. Ναι. Εγώ, όταν μου έδειξες το θέμα και λίγο το ψιλωρώ έτσι, ασχολήθηκα, ερμήνευσα πολλές διαφορετικές στάσεις. Σε σχέση και με τον Κούκι. Με τον Κούκι που τις έκανε και έλεγα, καλά, τώρα που δεν τη φώναξα. Γιατί φοβάται. Ναι, άκου και θα καταλάβεις. Θα δεις και εσύ από την. Συνεχίζει η οπτική επαφή μας, κοιτάει μέσα στα μάτια. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Κάτι περιμένει? Όχι. Αυτό εξαρτάται από το πώς μας κοιτάει φυσικά ο σκύλος μας. Αλλά η έκφρασή του είναι φυσιολογική και μας κοιτάει μέσα στα μάτια. Είναι ένας πολύ δυνατός τρόπος να δείξει την αγάπη του.
Ναι. Μας δείχνει παιδιά, πράγματα, μας κοιτάει μέσα στα μάτια. Καλύτερο πράγμα από την ώρα που ετοιμαζώ, που πέφτω για ύπνο, που τον έχω λίγο αγκαλιά μέχρι έτσι να τον, ξέρεις, να τον ηρεμήσω όλοι να κοιμηθούμε. Παιδιά, τον χαϊδεύω και του μιλάω και με κοιτάει μέσα στα μάτια. Όση ώρα του μιλάω, μισή ώρα, 10 λεπτά, 3 λεπτά, 40 λεπτά που έχει τύχει. Δεν αλλάζει βλέμμα να κάνει ένα έτσι. Είναι εκεί και λες και με κοιτάει μέχρι να τελειώσει την κουβέντα. Εγώ λέω ό,τι θέλεις. Μιλάω και στο τηλέφωνο με την Εύη, αυτός νομίζω ότι αγάπη, μιλάω αυτού. Αγαπάει αλλά πάρα με κοιτάει. Σας φέρνει πράγματα. Τι νομίζουμε όλοι, ότι θέλουμε να παίξει το σκυλάκι. Σαφώς. Λοιπόν. Το διαβάζω ακριβώς έτσι όπως το λέει η έρευνα. Μπορεί να νομίζετε ότι θέλει να παίξετε, αλλά ειδικά όταν σας φέρνει παιχνίδια. Αυτό που μπορεί να κάνει αντί αυτού όμως είναι να σας προσφέρει δώρα. Από ό,τι φαίνεται, είναι απομεινάρι των κυνηγετικών ενστίκτων του σκύλου, μόνο που σας φέρνει πράγματα που νομίζω ότι σας αρέσουν ή χρειάζεστε αντί για την λία του. Μάλιστα. Παιδιά, είναι φοβερό. Ελπαίνει. Λοιπόν, δεν κάνω τώρα μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Ναι. Εμένα η Λούση παίζει μόνη της με τα παιχνίδια της πολύ. Αν πάρεις όμως το παιχνίδι, το μπαλέκι και να το πετάξεις για να παίξεις μαζί της, δεν παίζει ποτέ. Αλήθεια. Είναι αυτό μάλλον, ότι σου φέρνει, νομίζω ότι θα σε ευχαριστήσει. Ας πούμε πώς τα γατιά. Είναι ψιλομύτα καλέ αυτή. Όχι, μωρέ. Μόνο σε αυτό. Άμα πάρεις το παιχνίδι να τις κάνεις, να τους εγώ, να άμα του το πετάξω, θέλει αυτό. Πέρα δόθε. Πέρα καθόλου, δόθε. Πέρα καθόλου, δόθε. Καθόλου, καθόλου. Νομίζουμε ότι είναι παιχνίδι. Όχι, αυτό είναι παιχνίδι. Όταν ας πούμε από μόνο μας είναι ένα μικρό σαν σκυλάκι. Σαν, όχι σαν σκυλάκι. Σαν κόκαλο. Ναι. Που είναι ένα. Το στριφτό, λέει. Το στριφτό. Που είναι από κορδόνι. Ναι, αυτό π.χ. Όχι, μας το φέρνουν π.χ. Και νομίζουν ότι στο φέρνουν για να πάνε να το ξαναπετάξει, αλλά δεν είναι απόλυτα αυτό. Είναι αυτό ότι μας το φέρνουν γιατί νομίζουν ότι μας φέρανε κάτι. Τίποτα. Όχι, πάει μόνη της να παίξει με τα παιχνίδια της. Για να το πάρω εγώ να της το δώσω, ούτε που θα την νοιάξει. Ούτε να της πετάξω ένα μπαλάκι να τρέξει το κυνηγήσει, που της το κουνάω για να το σου το φέρνει όμως. Καμιά φορά, ενίοτε. Ναι, είναι αυτό όμως. Ναι. Ότι και καλά ότι θέλει να σου δείξει. Μπορεί κάπου να σου κάνει ένα δώρο. Και τελείωσε η ιστορία. Όχι, μωρέ, δεν είναι τσιγκούνικο, μωρέ. Στον δρόμο το βρήκε. Πιστεύω απέναντί. Είχε μάθει, ρε παιδί μου, να είναι λίγο πιο φιλελεύθερη, κατάλαβες. Πιο μόνη της. Και τώρα που έχει την Εύη, πρέπει να συνηθίσει. Δεν είναι και εύκολο. Οι άλλοι, μάλλον που το βγάλανε στον δρόμο, τις τα παίρνανε όλα, γι' αυτό αυτή δεν θέλει να πάει τίποτα. Ή παίζανε με. Είχαν ιδιαίτερη αγάπη σε κάποιο άλλο και. Πάμε να δούμε άλλη στάση. Καμπουριάζει και φαίνεται πιο μικρός. Δηλαδή που κάνουν έτσι. Αυτό εμένα μου το κάνει να κάνει την ανάγκη του τη χοντρή, πρέπει να σου πω. Όχι ακριβώς αυτό που λέω εγώ. Έπρεπε να έχουμε τώρα. Μια παρατυπία εμένα μου το κάνει αυτά. Μπράβο. Αυτό σημαίνει ότι φοβάται. Αν δείτε ένα σκύλο που το κάνει χωρίς να υπάρχει κάποια προφανή πηγή φόβου, υπάρχει πιθανότητα να έχει κακοποιηθεί. Ναι. Δηλαδή είναι που καμπουριάζουν, κατεβάζουν το κεφαλάκι. Ναι, εγώ κάθε φορά που με το που την έκανα τώρα βέβαια ηρεμή. Ναι, είναι φοβάται, γιατί λέει έκανα βλακιούλα. Και ήταν και κακοποιημένη διάσω, αλλά... Εσένα το πω το καιρό μέχρι να συνηθίσει και να συνέλθει. Και εσένα νομίζω το κάνει καμιά φορά ο Κούκκι, αλλά. Αλλά όχι, δεν έχει κακοποιήσει. Όχι, δεν έχει κακοποιηθεί. Απλά ότι κάνει. Γιατί με κάνει ό,τι κάνει. Όχι, κάνει όταν ας πούμε κάνει μια βλακιούλα και το φωνάζει. Ναι, εγώ καταρχήν, εγώ μόλις θα μπω στο σπίτι. Τώρα τελευταία τους τελευταίους δύο μήνες. Μην το πεις. Έχω παρακάτω γι' αυτό. Ναι. Για το μαξιλάρι του. Όχι, για το μασάει τα έπιπλα και. Όχι. Α, αυτό είναι κάτι άλλο. Μόλις θα μπω στο σπίτι, παιδιά, πλέον που του έχω τη μεγάλη τη μαξιλάρα, εκείνη την ωραία τη φουσκωτή, εκείνη την διπλοκεντημένη. που την έχω όπως μπαίνει δεξιά στο γραφείο. Εκεί που έχω τα ρούχα, τις 7 ντουλάπες, που έχω τα τζιν μου μόνα τους, δίπλα έχω τα μπλουζάκια. Μην μπερδευτεί. Είναι τα πουκάμισα από την αριστερή. Από την που δεξιά είναι οι μπλούζες όλες οι τύπου αυτές vintage. Από κάτω από τις ζώνες που είναι δίπλα στα κοσμήματά μου, όχι τα χρυσά. Τα MDF, τη λάκα, την καπιλαριστή. Λοιπόν, θέλω να σου πω... Λοιπόν, εκεί λοιπόν που λες, μόλις ανοίξω την πόρτα βλέπω αυτό το σημείο. Ακριβώς. Είναι στο μαξιλαράκι, τη μεγάλη μαξιλάρα. Παιδιά, αν μπω, πάω στην κουζίνα, πάω να αφήσω τα παπούτσια μου μέσα στην παπουτσοθήκη, πάω στο σαλόνι, δεν έχει μετακινηθεί. Αν δεν του πω, πού το παιδί μου! Μόλις ακούς το πι που βγαίνει, δεν ξέρει που πάει. Είναι κανός. Γιατί νομίζει ότι πρέπει να κάτσει στο μέρος του μέχρι να... Ναι, ενώ δεν το έχω μάθει εγώ αυτό, Μπάρμπαρα. Έχω στον αφήνω στο σπίτι, δεν θέλει κάτι. Άμα θέλει, με διώχνουν κιόλας και έχω όποτε θέλει. Δεν είναι θέμα. Αλλά το έχει μόνο στο αποθηκεύσει, επειδή λείπω και σου λέει εδώ είναι ο χώρος μου, περιμένω να έρθει.
Δεν ξέρω πώς. Μασάει τα έπιπλα. Ναι, αυτό μου το έκανε στην αρχή. Όχι γιατί, όλα. Πες μου, γιατί να δούμε. Γιατί θα σας πω εγώ τι κατάλαβα εν καιρό. Βέβαια, το κατάλαβα αφού πήγα καινούρια παπουτσοθήκη, καινούρια δύο έπιπλα και μια πολυθρόνα. Το κατάλαβα μετά. Λοιπόν, μου έκανε όμως ένα καλό και τον ευχαριστώ, γιατί ολοκλήρωσα την ανακαίνιση που μπορεί να μην τα χαλάσει. Ήταν η αναγκαστική προσγείωση. Από την άλλη, μου μάσαγε λίγο τις γωνίες, όπου τις είδα μόνο όταν πήγε η γυναίκα να κάνει με τη μάπα που λέμε και έπρεπε να τη σηκώσω λίγο τέπλο. Αυτός, επειδή έλειπα κάποιες ώρες και του μάζευα, εγώ έκανα το εξής. Του άφηνα τα παιχνίδια όταν είμαι σπίτι και όταν έφευγα έλεγα μην του πάει κανένα παιχνίδι κάτω από τα έπιπλα και δεν μπορεί και φωνάζει και δεν τον ακούει κανείς. Ας τα μαζεύω για να το τάχω όταν είμαι εδώ και τον βλέπω. Έκανα το χειρότερο. Όταν έφευγα, επειδή δεν είχε με την ασχοληθεί και ήταν μικρό, κάποια στιγμή το ζώο μετά από 3, 5, 6 ώρες αρχίζει και βαριέται. Πήγαινε στις γωνίες και γατζούναγε τα δοντάκια του και μάλιστα δεν έβλεπα και αυτά τα κομματάκια του επίπλου όταν σκουπίζαμε και αυτά. Γι' αυτό και δεν τα έχω δει. Ναι, δεν τα έχω δει ποτέ. Αυτά εξαφανίστηκαν. Δηλαδή από πίσω πιστεύω ότι αν αυτά τα μάζευα από τα κακάκια του, θα είχα βγάλει ένα μικρό έτσι επιπλάκι. Να κάνω ένα χειροποίητο. Θέλω να σου πω ότι όταν του βάλα παιχνίδια, γιατί τώρα έχει σε κάθε δωμάτιο παιχνίδια, παιδιά δεν έχει πειράξει ούτε παπούτσι πεταμένο. Αυτό λοιπόν δηλώνει ένας φόβος αποχωρισμού από το αφεντικό. Ναι. Ναι. Όταν μασάει τα έπιπλα, μασάει παπούτσια. Δηλαδή όταν αφήνεις μόνο είναι άλλο, του. Βέβαια. Αν έχεις όμως παιχνιδάκια και μασάει τα παιχνιδάκια του. Δεν μασάνε. Μετά, άμα έχει τα παιχνιδάκια του, δεν μασάει. Και άμα έχει κι άλλο σκυλάκι, βέβαια, για παρέτσα. Γιατί και δεν φοβάται τον αποχωρισμό. Φοβάται, αλλά άβολο άμα έχει παρέτσα. Όχι, τα παιχνιδάκια του εννοείς. Έχει κάτι να παίξει. Ασχολείται με αυτό. Ναι. Α, ενώ άμα του έχει μόνο το κρεβατάκι έτσι. Ναι. Παιδιά, να σα πω κάτι κι εγώ, επειδή με αυτό ζώο έχω δεθεί πάρα πολύ και με άλλα ζώα στη ζωή μου γενικότερα. Ναι, είχα δέσιμο. Αλλά θέλω να σου πω ότι όταν δεθεί πάρα πολύ, καταλαβαίνει, μπαίνει στην οτοπία και λε. Ρε, παιδί μου, το αφήνω 5-6 ώρες στην εκπομπή καθημερινά. Άσε τα άλλα. Θα παίξει τη μία ώρα, θα κοιμηθεί την άλλη, θα κοιμηθεί και τη δεύτερη και την τρίτη. Μα τι να κάνει εμάς, άφησε με σε ένα καναπέ μόνο και να βλέπω. Θα κάτσω μισή ώρα, θα ξαπλώσω την άλλη μισή, θα κοιμηθώ μία. Μπράβο. Τι να κάνω άλλο μετά, κάτι θέλω να ασχοληθώ. Οπότε εκεί εκείνος, το βρήκε. Ναι. Γι' αυτό δεν του έριξα, δηλαδή ποτέ δεν του φώναξε, γιατί ήταν λάθος δικό μου. Ναι, ήτανε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κάθετε στα πόδια σας. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που ένα σκύλος μπορεί να το κάνει αυτό. Ξεκινάμε. Αν ο σκύλος σας δείχνει χαρακτηριστικά κυριαρχίας, μπορεί να προσπαθήσει να επιβληθεί. Mm. Δηλαδή, αν κάθεται στα ποδαράκια μας, μπορεί να θέλει να επιβληθεί λιγάκι. Αν έχει άγχος αποχωρισμού, είναι ένας συνηθισμένος τρόπος να ηρεμήσει κοντά μας. Ναι. Mm. Αν ο σκύλος μας είναι ζηλιάρης, αυτό μπορεί να είναι μια κτητική κίνηση για να δείξει στους άλλους ανθρώπους ή στα άλλα ζώα, εάν έχουμε, ότι είμαστε δικοί του. Α, αγάπη μου, στο δείχνει αυτό, η Λούση. Ε? Περίπου. Βέβαια και αν δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά, απλά θέλει να είναι κοντά μας, έτσι. Είναι λογικό. Αυτό είναι λογικό. Πάντως, παιδιά, θα σας πω κάτι, τώρα μια και λέμε έτσι διάφορα, το σκυλί και το παιδί. Όπως το μάθεις. Όπως το μάθεις. Ναι. Και δεν πάει να πει αυτό που σου είπα και στο τηλέφωνο, ότι ένας φίλος που θα τον έχουμε σύντομα κοντά μας, εκπαιδευτής, ναι, μου είπε 2-3 πράγματα που έχουν μεγάλη ανταπόκριση και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Ότι πολλές φορές λέμε, άχου, τι όμορφο, θέλει να τον πάρω να κοιμηθεί στο κρεβάτι. Γιατί του είχα και δικό του μαξιλάρι και δική του κουβέρτα. Κοιμόμαστε δίπλα-δίπλα, πλάτη-πλάτη. Αυτό μπορεί αυτό να νομίζουμε. Αυτό είναι το κρεβάτι, το έχω παρακάτω. Ναι. Δανείζομαι τώρα αυτό. Ωραία, θα πούμε λοιπόν, αυτό, δεν πειράζει, να πούμε και για το κρεβάτι. Λοιπόν, δεν πάει να πει ότι επειδή εμείς νιώθουμε ότι ευχαριστιέται πολύ, ότι αν τον βάλουμε κάτω από το κρεβάτι όπως τον έχω τώρα στο δικό του κρεβατάκι, που του λέω να είναι κρεβάτι σου και ξέρει δεν ανεβαίνει πια ποτέ, ότι το σκυλί είναι δυσανασχετισμένο ή ότι είναι στεναχωρημένο. Πολλές φορές λέμε ότι, άχου, κοίτα πώς χαίρεται που τον έχω όλη την ώρα αγκαλιά. Μα το σκυλί δεν καταλαβαίνει και αν το αφήσει κάτω, δεν πάνε να πει δεν θα χαίρεται. Εμείς ερμηνεύουμε πολλά γιατί πράγματα και τον κακομαθαίνουμε. Το κάνουμε, ναι. Όχι. Να πω λιγάκι για την έρευνα για το κρεβάτι. Ναι. Mm-hmm. Αυτό έχει να κάνει πιο πολύ με το ότι θέλει να είναι μαζί μας, παρά το ότι πόσο ωραίο είναι το κρεβάτι.
Υπάρχει συζήτηση για το αν είναι καλή ιδέα να αφήνουμε τους σκύλους να το κάνουν αυτό. Αλλά αν δεν έχετε αλλεργία, άσθμα, γενικότερα δηλαδή δεν έχουμε κάτι που να κολλάει, οι περισσότεροι κτηνιάτροι δεν έχουν να πουν κάτι κακό γι' αυτό. Όχι, δεν είναι κακό είναι θέμα να κοιμάται μαζί μας το ζωάκι. Όχι, κακό δεν είναι. Αλλά εγώ σε όλη την περίπτωση είμαστε μόνοι μας αεργένιδες και δεν έχουμε πρόβλημα να κοιμόμαστε στο σκυλάκι μας. Ναι. Μεθαύριο έχετε ένα νέο πρόσωπο στη ζωή μας και το σκυλάκι μας τον βάζουμε να κοιμάται δίπλα μας στο κρεβατάκι. Για εμένα με χωρίζει τώρα. Δεν θα του δημιουργήσουμε ψυχολογικό πρόβλημα όταν ξαφνικά από εκεί που κοιμάται συνέχεια μαζί μας τον βάλουμε κάτω να κοιμάται στο κρεβάτι του. Μπορεί να κοιμάται μαζί μας. Ανάμεσα. Με το άλλο άτομο. Ναι. Αλλά το άλλο άτομο μπορεί να θέλει. Έλα μωρέ, δεν είναι ανομαλία γιατί το παιδί μας. Όταν... Απαγορεύεται το παιδί μας στο κρεβάτι. Ναι, όχι να κοιμηθεί, αλλά δεν ξαπλώνουμε. Για λίγο. Άλλο ίσως. Να παίξουμε λίγο και άλλο όλη νύχτα. Μπορεί να μην θέλει και αυτό. Αλλά μπορεί να μην θέλει ούτε και αυτό μετά μόλις δει έναν άλλο. Εντάξει, ζηλεύει. Είναι. Θέλει, παιδιά. Εγώ θέλω να πω και κάτι ακόμα. Αυτό που έλεγα πριν, όπως το μάθεις, ότι για παράδειγμα, δίνω ένα παράδειγμα τώρα. Κάνα μία ζήτηση και του είπα ότι κάθε Τετάρτη έχουμε το κομμωτήριο που πρέπει να χτενιστεί, να βάλει την κερατίνη του και σου όλα αυτά κτλ. Ναι, δεν μπορεί Τετάρτες. Ναι, ποιο. Ο Κούκι. Ναι, τον πήγα Πέμπτη. Ότι και μου έλεγε ότι πολλές φορές για ένα σκυλί, για το σκυλάκι, εμείς, οκ, okay, νομίζουμε ότι ευχαριστιέται που είναι πάντοτε πεντακάθαρος με το μαλλούρα του κτλ. Ναι. Παρόλα αυτά, μου είπε τον Πέντζε, τον Μπας Βόλτα, πέντε οικοδομικά τετράγωνα να τον αφήσει σε μία αλάνα να τρέξει. Λέω, δεν έχει πάει ποτέ σε ένα γήπεδο να τον αφήσω να τρέξει μόνο του. Μου λέει, το σκυλί με αυτό που τον πήγαινε σε ένα γήπεδο, του βγάζει το λούκι και του λέγες τρέξε, τρέξε, κάνε τρέλες αυτό. Ναι, ναι. Θα ήταν η μεγαλύτερη χαρά που δεν του έχει δώσει παρά με τα λουσίματα, με τα κοκαλάκια του, με τα μπιμπουάκια. Αυτά είναι δικιά μας ικανοποίηση. Ναι, είναι δικιά μας ικανοποίηση. Για να νιώθει πολύ όμορφα. Νομίζουμε ότι θα νιώθει το σκυλί, αλλά εμείς νιώθουμε ωραία να είναι καθαρό, να το έχουμε όμορφο, να του φοράμε το πιο ωραίο φορεματάκι. Εμείς νιώθουμε ωραία. Εκείνο θέλει να είναι απλά μαζί μας, να τρέξει. Θέλει πολύ απλά πράγματα. Ναι. Εμείς κάνουμε λίγο περίπλοκη τη ζωή του. Σαφώς. Πάμε να πούμε. Ναι, συνεχίζουμε. Συγγνώμη. Ωραία. Χασμουριέται. Όταν χασμουριέται, δεν σημαίνει βέβαια ότι νιστάζει απόλυτα. Λοιπόν, οι σκύλοι δεν χασμουριούνται μόνο όταν είναι κουρασμένοι. Το χασμουριτό μπορεί να είναι σημάδι άγχους ή φόβου. Αν ο σκύλος σας χασμουριέται πολύ δίπλα σε κάποιον που δεν ξέρει, είναι σημάδι ότι δεν είναι έτοιμος ακόμα να τον γνωρίσει. Για να ξεμπερδέψουμε λίγο τα πράγματα. Οι σκύλοι μπορεί να χασμουριούνται και όταν είναι άνετα μαζί μας. Νιώθουν άνετα μαζί μας. Συχνά χασμουριούνται όποτε χασμουριέστε κι εσείς λόγω συναισθηματικής ταύτισης. Ορίστε μας. Απίστευτο. Ναι. Παιδιά, εμένα δεν νομίζω, παιδιά, να τον έχω δει ποτέ να χασμουριθεί τώρα που το λέτε. Προσπαθώ να θυμηθώ όχι, μία. Όχι, θυμίσου, κι όμως. Έχω δει, κι εγώ. Πώς χασμουριέται. Για τρεις φορές κανονικά, με το στόμα ανοιχτό. Αλήθεια. Ναι. Πώς τα χασμουριέται. Παιδιά, δεν τον έχω δει εγώ ποτέ. Ναι. Πάρα πολύ, 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 πολύ ενδιαφέρον. Γυρνάει πάνω σας. Έτσι σας αγκαλιάζει. Οι σκύλοι θέλουν την αγάπη και την προσοχή όταν γέρνουν πάνω μας. Μπορεί επίσης να τους κάνει να νιώθουν λίγο πιο ασφαλείς. Και νιώθουν πιο ασφαλείς τα ζωάκια όταν γέρνουν και τα έχουμε πάνω μας. Καλά, όπως είναι και το μωράκι. Το νιώθεις από το συναίσθημα που εκπέμπει και το ίδιο εκείνη τη στιγμή. Είναι κάτι που στο μεταφέρει πολύ έντονα. Ναι. Εγώ όσες φορές την έχω αγκαλιά. Σ' αγκαλιάζει, δεν σ' αγκαλιάζει. Ναι, καλή, κανονικότατα. Και βάζει και τα χεράκια του εδώ και ακουμπάει έτσι. Αυτό και... θέλει. Όταν την χαίρεται, εγώ την πιάνω εδώ, μου κρατάει το χέρι. Γατζώνεται κάποια στιγμή, δηλαδή, και να θέλει... Ναι, 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 γιατί αυτό είναι αυτό που τους αρέσει. Είναι όταν τους λείπουμε. Ναι, μωρέ, εγώ, άντε, κόψτε την εκπομπή, Γιάννη, μη. Μπορούμε να σταματήσουμε τώρα, δεν έχει πρόγραμμα το κανάλι. Α, πάμε στα σκυλάκια μας. Και τελευταίο, σας κοιτάζει ήρεμα καθώς φεύγετε από το σπίτι. Κάποιοι ιδιοκτήτες αισθάνονται άσχημα που αφήνουν το σκύλο στο σπίτι. Λογικό είναι. Εγώ βέβαια δεν φεύγω ποτέ χωρίς για τα δοντάκια του, την παστελίτσα του, να παίξει και να τα καθαρίσει. Και δεν φεύγω ποτέ χωρίς λιχουδιές. Ξέρει όταν του δώσω στο χέρι μου ότι θα φύγω και όταν έρθει να το ξαναδώσω. Όταν τελειώσουν αυτά, στεναχωριέται. Ναι, πάτε στεναχωριέται. Ξέρει ότι το έχεις μάθει έτσι, ότι άρα πας να φύγεις. Ναι. Πλέον. Θα καταλάβετε ότι ο σκύλος φοβάται που σας βλέπει να φεύγετε. Όταν δηλαδή αρχίζει να γαυγίζει, όταν ουρλιάζει, όταν μασάει έπιπλα ή πάει να κάνει την ανάγκη του, όλα αυτά είναι σημάδια άγχους αποχωρισμού. Mm-hmm. Αν σας κοιτάζει και δεν υπάρχει ίχνος αναταραχής όσο λείπετε, τότε εσείς και ο σκύλος σας τα πάτε μια χαρά. Ναι, μάλιστα. Ναι. Άμα δεν κάνει. Εγώ πρέπει να πάω. Όχι, δεν έχω τέτοια αυτά. Εμένα περιμένει, επειδή παιδιά Εύη, όταν θα έρθει τώρα, θα του κάνουμε αύριο αυτό το παιχνίδι. Δεν το έχουμε κάνει. Καλή που το δημιουργήσει και το 100 χρόνια.
Θα του κάνουμε ένα παιχνίδι. Με το που θα σηκωθώ τώρα, παιδιά, έχει μάθει τελευταία. Με το που θα σηκωθώ, πριν κατέβω από το κρεβάτι, τρέχει σαν τρελός της λέει ο μπισκοτάκι του. Θέλει κάθε πρωί, ναι, με το που μάθει, ξυπνήσει, ένα μπισκότο. Τον έχεις εκπαιδεύσει έτσι, δεν προλαβαίνω, βάλω τις παντόφλες μου, τρέχει και κάνει σαν τρελός. Πώς πάει το κουνέλι, ναι, για να φάει το μπισκότο του. Κάθε πρωί ένα μπισκότο. Είναι φοβερό αυτό. Εσύ τον έμαθες έτσι. Ναι, εγώ τον έμαθα. Μπορώ μου και καλά το έκανα. Μπράβο, το αξίζει η ζωή μου. Έλα μου, δεν πειράζει. Λοιπόν, η παρέτσα του. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την παρέμβασή σου. Για το παρέμβασμα θα κλείσουμε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι. Και θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να κλείσουμε με πάρα πολύ ομορφιά και πολύ luxury και πολύ happiness και πολύ ωραία πράγματα. Όλα αυτά θα γίνουν στην εκπομπή, μη μου πει. Μη λείψει κανεί, γιατί για άλλη μια φορά είμαστε μοναδικοί.